Εδώ με την κυρία Παπαδοπούλου, την πρόεδρο της ΚΟΓΕ. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι. Και την κυρία Στέλλα Καμίτση, πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών της ΚΟΓΕ. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστούμε. Καλώς ορίσατε. Χάσμα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών. Το συζητάμε πόσα χρόνια αυτό το θέμα. Απλά για να δω αν υπάρχει διαφοροποίηση, πριν μου πείτε τι ισχύει. Το συζητάμε αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια. Μάλιστα. Αλλά παρόλο που υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο με τον νόμο για ίσης αμοιβής, για ίσης αξίας εργασίας και υπάρχει και εγγυημένη βάση του νόμου, του συντάγματος για την ισότητα ανάμεσα στους άνδρες και γυναίκες όσον αφορά την εργασία, εν τούτης το χάσμα είναι εκεί. Η ψαλίδα υπάρχει. Και φέτος είναι 14,8%. Τι σημαίνει αυτό σε αριθμούς? Η γυναίκα πρέπει να εργαστεί 58 ημέρες το χρόνο περισσότερο από τον άντρα για να έχει το ίδιο εισόδημα για την ίδια αξίας εργασία. Σε πιο μεγάλους αριθμούς, η γυναίκα πρέπει να εργαστεί 50 χρόνια για να έχει το εισόδημα του άντρα, που ο οποίος εργάζεται 40 χρόνια. Η διαφορά είναι περίπου 345.000 ευρώ. Κάθε 100 σεντ, κάθε 1 ευρώ που κερδίζει ο άντρας, η γυναίκα για την ίδια εργασία παίρνει 85 σεντ. Μάλιστα. Και αυτό το χάσμα μεγαλώνει με τα χρόνια όσον αφορά τη σύνταξη των γυναικών. Η διαφορά εκεί είναι 36,7. Υπάρχουν γυναίκες άνω των 65 χρονών που ζουν στα όρια της φτώχειας. Με τις συντάξεις φτώχειας εννοείται που φτώχειας λαμβάνουν. Ναι. Μάλιστα. Τις συντάξεις φτώχειας. Και δουλεύουν και περισσότερες ώρες οι γυναίκες. Όχι κατά ανάγκη, όχι. Όχι κατά ανάγκη. Μιλούμε για την ίδια εργασία με τον άντρα. Μάλιστα. Οι ίδιες ώρες και η διαφορά είναι αυτή. Όλο αυτό που το αποδίδεται, κυρία Καμίτση. Εντάξει, η νομοθεσία υπάρχει από το 89, όπως και σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 89. Ναι. Εντάξει, πολλές νομοθεσίες υπάρχουν, τώρα τι εφαρμόζεται το ζητούμενο. Ακριβώς. Μάλιστα. Σίγουρα εδώ δεν υπάρχει ο τρόπος πώς να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία μέσα στον εργασιακό χώρο. Είναι το ένα πρόβλημα. Και το άλλο βέβαια είναι το κοινωνικό πλαίσιο. Δηλαδή, σαν κοινωνία, να αποδεχτούμε αυτόν τον θεσμό ότι η γυναίκα πρέπει να αμοιβείται το ίδιο με τον άντρα. Κάποιες χώρες έχουν προχωρήσει με νομοθεσίες άλλες, οι οποίες να μπορούν να εφαρμόσουν αυτήν την ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία. Και έχουμε πρότυπο την Ισλανδία, η οποία έχει πρόσφατα περάσει μια νομοθεσία, όπου θα πρέπει εταιρείες που εργοδοτούν πάνω από 25 άτομα να παίρνουν μια βεβαίωση από την κυβέρνηση ότι εφαρμόζεται η ίση αμοιβή. Και αν δεν το πράξουν, ναι, θα υπάρχουν ρήτρες, θα έχουν πρόστιμα κλπ. Οπότε είναι υποχρεωτικό σε κάθε εταιρεία να το εφαρμόσει και να πάρει σχετική πιστοποίηση. Και μιλούμε για μια χώρα. Και να δώσει στοιχεία ότι όλο αυτό εφαρμόζεται, υπάρχουν ίσες αμοιβές ανδρών και γυναικών και δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Ακριβώς. Μάλιστα. Και είναι μια χώρα. Μόνο στην Ισλανδία εφαρμόζεται αυτό. Και από πιο προηγουμένως, από πιο παλιά σε κάποιες πολιτείες στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όσον αφορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η Ισλανδία, ναι. Η Ισλανδία άρα δίνει το καλό παράδειγμα. Μάλιστα. Τώρα η Ευρώπη τι ρόλο έχει να διαδραματίσει σε όλο αυτό? Που την επικαλούμαστε συνεχώς, Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Επ' αυτού τι μπορούμε να πούμε, κυρία Παπαδοπούλου? Υπάρχει νομοθεσία. Ναι, το ότι υπάρχουν νομοθεσίες υπάρχουν. Ναι, αλλά τι εφαρμόζεται το ζήτημα? Είναι αυτό που ζητάμε σήμερα, εφαρμογή της νομοθεσίας. Και μάλιστα προχωρήσαμε και ένα βήμα περισσότερο και ζητούμε μια συμπληρωματική νομοθεσία, η διόρθωση της υφιστάμενης νομοθεσίας, η οποία να αποδείξουν οι εταιρείες ότι ναι, υπάρχει ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία. Μάλιστα. Είναι ένα από τα μέτρα που ζητάμε, πέραν όλων των άλλων, ότι πρέπει να υπάρξει συμφιλίωση εργασίας, οικογενειακής ζωής και προσωπικής ζωής. Ότι αυτό πώς μπορεί να γίνει, αυτή η συμφιλίωση που λέτε? Πρέπει να υπάρξουν εκείνες οι κοινωνικές αλλαγές που είναι ποιες? Που να διασφαλίζουν την ισότητα των δύο φύλων τόσο στην εργασία όσο και στο σπίτι. Στο όσο σπίτι και στην τι οικογένεια. Γίνει. Δηλαδή να μοιράζονται ο άντρας και η γυναίκα τις υποχρεώσεις. Θεωρώ ότι συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρω εσείς τι εικόνα. Ίσως στην πολύ νέα γενιά. Ναι. Μπορεί να συμβαίνει. Στη δική σας γενιά δεν συμβαίνει. Όχι. Και μετά είναι η αλλαγή στερεοτύπων, αντιλήψεων, προκαταλήψεων και όλα αυτά θα μπορούσαν να ξεκινήσουν βασικά από το σχολείο και από την οικογένεια αλλά και από το σχολείο. Να είναι ισότητα μέσω της εκπαίδευσης, να είναι στάση ζωής. Αυτό πρέπει να γίνει σήμερα. Αυτό δεν γίνεται στα σχολεία.
Όχι σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν ακόμη ελλείψεις και. Μάλιστα, ναι. Θα πρέπει να τις καλύψουμε. Πρέπει να καλυφθούν. Να μην υπάρχουν πρότυπα ότι οι γυναίκες, τα νέα κορίτσια πρέπει να ακολουθήσουν αυτόν το επάγγελμα και τα αγόρια αυτόν το επάγγελμα. Να τους αφήσουν να κάνουν τις επιλογές, όχι σύμφωνα με το φίλο τους, αλλά σύμφωνα με το τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Μάλιστα, γιατί μπορεί ο καθένας να προσφέρει τις δυνατότητες του και όλα τα υπόλοιπα. Άρα, κυρία Καμίτση, χρόνο με το χρόνο αλλάζει η κατάσταση, αλλά ακόμη από ό,τι φαίνεται είναι τεράστιος ο δρόμος που θα πρέπει να καλύψουμε. Είναι τεράστιος, διότι ναι, είναι διάφορα τα στοιχεία, εκτός από αυτό που έχει αναφέρει η κυρία Παπαδοπούλου, όπου υπάρχει κουλτούρα, αλλά για ένα απλό παράδειγμα, όσον αφορά, για παράδειγμα, όταν μια γυναίκα θα γίνει μητέρα, η άδεια μητρότητας, δηλαδή βέβαια γυναίκα θα, η μητέρα θα μεγαλώσει το παιδί σε ένα σημείο, αλλά μέχρι εκείνον το σημείο, η μητέρα σημαίνει ότι αποουσιάζει από το χρόνο εργασίας της. Και εκεί μπορεί να σταματήσει την ανέλυξη της. Όπως και άλλες αμυστοί υπηρεσίες που προσφέρει η γυναίκα, να φροντίσει τους γονείς της, να φροντίσει το σπίτι κλπ. Εδώ θέλω να πω. Άρα, αυτοί οι τρεις-τέσσερις μήνες, πόσες εβδομάδες τώρα δεν θυμάμαι, λόγω το κετού, είναι ικανές να ανατρέψουν την πορεία μιας γυναίκας. Μάλιστα. Μάλιστα. Και μάλιστα η Eurostat είχε δείξει μια έρευνα το 2017 πρόσφατη ότι όσον αφορά σε διευθυντικές θέσεις, οι γυναίκες ανά την Ευρώπη κατέχουν το 1/3. Στην Κύπρο έχουμε γύρω στο 23-24% και αμείβονται πάλι γύρω στο 22-23% λιγότερα από τους άντρες και μιλάμε για διευθυντικές θέσεις. Οπότε ακόμη και εκεί υπάρχει. Ωραία, στις επιχειρήσεις που υπάρχουν διευθύντριες γυναίκες, υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τις αμοιβές γυναικών. Ενδεχομένως έτσι φαίνεται ότι υπάρχει. Α, υπάρχει. Ναι. Το έχετε, έχουμε στοιχεία, έχετε στοιχεία που να το αποδεικνύει. Έχουμε κάνει έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα. Και λέει. Υπάρχει. Το ίδιο ισχύει. Είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας ο διευθυντής. Το ίδιο ισχύει και γι' αυτό. Το ίδιο ισχύει, μάλιστα. Το ίδιο ισχύει. Άρα, κλείνοντας, κυρία Παπαδοπούλου, προετοιμάζετε κάτι, έχετε κάποιες δραστηριότητες? Μια γυναίκα η οποία νιώθει ότι καταπατούνται τα δικαιώματά της, πού μπορεί να αποταθεί για να βρει το δικαίωμά της? Καταρχήν, πρέπει να μάθουν οι γυναίκες ποια είναι τα δικαιώματά τους. Δεν τα ξέρουν, γι' αυτό που λέτε, μάλιστα. Ακριβώς, έχετε... και πρέπει να μάθουν να τα διεκδικούν. Ισομισθία σημαίνει και σεβασμός. Την ίδια στιγμή. Ίση αμοιβή για ίση αξία εργασίας σημαίνει και σεβασμός. Μάλιστα. Και προς τον άντρα και προς την κοινωνία, για μια καλύτερη κοινωνία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μια τελευταία κουβέντα και κλείνουμε, κυρία Καμίτση. Εμείς η υπόσχεση μας είναι ότι θα ετοιμάσουμε κάποιες προτάσεις για έναν τροποποίηση στην υφιστάμενη νομοθεσία για να μπορέσει να εφαρμοστεί σε ποιον ευρύ και δυναμικό βαθμό. Και να το στείλετε στην Βουλή. Στο Υπουργείο Εργασίας και μετά. Μα και αργότερα στην Βουλή για να προχωρήσει και να γίνει υλοποίηση. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε. Και εμείς, κάθε καλό, ευχαριστούμε. Τα νέα